Πάμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με Skype με την κυρία Ζέφη Δήμα Δάμα, η οποία είναι στέλεχος του Κινάλ, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, κυρία Δήμα Δάμα. Σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Έχω καταθέσει την παρέτησή μου. Θα γίνει δεκτή, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες. Επομένως, ακόμη έχουμε την ιδιότητα αυτή. Ευχαριστώ Μάλιστα. πολύ για την πρόσκληση. Για πάμε να δούμε λίγο. Να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Θα πάμε και στο Κινάλ, θα πάμε και στη δική σας ιδιότητα, θα πάμε και στο λόγο που καταθέσατε την παρέτησή σας από αυτή τη θέση. Να ξεκινήσουμε όμως με την επέτειο. 17 Νοέμβρη σήμερα, 48 χρόνια μετά. Είπα στην αρχή του δελτίου δεν έχουμε επεισόδια στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν επεισόδια στην Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν επιθέσεις με Μολότοφ. Δυστυχώς. Να πούμε δύο λόγια όμως για αυτή τη σημαντική για τη δημοκρατία μας, για την κοινωνία, για την αλληλεγγύη, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εξέγερση των νέων ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι 48 χρόνια που συνεχίζουμε να τιμούμε την επέτειο των Πολυτεχνείου και παραμένουν τα αιτήματα πάντοτε επίκαιρα. Η ελευθερία, η δημοκρατία, η παιδεία, η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία και λόγω πανδημίας και λόγω όσων περνούμε είναι πάλι στην πρώτη γραμμή. Η εξάλληψη της φτώχειας, όλα αυτά τα ζητούμενα τα οποία νομίζω υπερασπιζόμαστε όλοι οι πολίτες και πρέπει να το κάνουμε και να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Η πολυφωνία, η δημοκρατία, όλα αυτά που η χώρα πέρασε και πληγώθηκε. Πληγωθήκαμε και ως Ελλήνες και Ελληνίδες και ως η πατρίδα μας ως κράτος και ως θεσμός. Νομίζω ότι πρέπει να είναι στο μυαλό μας, είναι στο αίμα μας, στους περισσότερους και στη ψυχή μας. Και οι αγώνες δεν σταματούν ποτέ, κύριε Ντόκα. Αυτό είναι κάτι που Έτσι. Νομίζω το ξέρουμε όλοι. Και στην προσωπική μας ζωή και στο πολιτικό βίο και στα κοινά και στην κοινωνική πραγματικότητα. Πρέπει να προβάλλονται στο μέλλον οι αγώνες. Έτσι είναι. Βεβαίως. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με την πανδημία τώρα. Να πω τους αριθμούς του κορονοϊού. 6.682 είναι τα νέα κρούσματα σε όλη τη χώρα. 561 συμπολίτες είναι διασωληνωμένοι. Ανεβαίνει αργά, σταθερά η διασωλήνωση. Ο αριθμός των διασωληνωμένων ανεβαίνει δυστυχώς. Ανεβαίνει δυστυχώς και ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό. 87 νεκρούς είχαμε σήμερα. Εδώ στα Γιάννενα είχαμε 116 νέα κρούσματα, 242 σε όλη την Ήπειρο, 63 στην Άρτα, 24 στα Σπρωτεία, 39 στην Πρέβεζα. Ψηλά και η Άρτα, ψηλά και τα Γιάννενα. Πώς διαχειρίζεται σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση την πανδημία, τι λέτε, κυρία Δήμα Δάμα? Ζούμε μια τραγωδία και με προβληματίζει πάρα πολύ η κυβερνητική πολιτική, κύριε Ντόκα. Με συγκλονίζει ότι 87 συμπολίτες μας έφυγαν σε ένα 24ωρο, ένα ολόκληρο χωριό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει πια να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και να αντιδράσουμε με κάποιον τρόπο. Το κίνημα αλλαγής από την πρώτη στιγμή μιλάει για πολύ συγκεκριμένα μέτρα και η ΑΕΜΙΣ, η κυρία Γεννηματά, που είχε έτσι μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, αγωνία για τα ζητήματα υγείας και για το ΕΣΥ, κατέθεσε σειρά προτάσεων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο σταματά την κυβέρνηση στο να λάβει αποφάσεις άμεσα. Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού βεβαίως και μπορεί να βοηθήσει αύριο, αλλά δεν είναι αρκετό. Mm-hmm. Δεν φτάνει. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε δραστικά μέτρα. Πρέπει να δούμε αναπεριοχές που είμαστε στο κόκκινο και όχι απλώς να το καταγράψουμε, αλλά να πάρουμε μέτρα για τους ανεμβολιαστούς, για τους εμβολιασμένους που δεν είναι άτρωτοι. Κύριε Ντόκα, έχουμε μια αίσθηση ότι εμβολιαστήκαμε. Εγώ το βλέπω και γύρω μου. Έχετε δίκιο. Και όλα είναι τέλεια. Έχετε δίκιο. Πρέπει να φοράμε μάσκες. Και πολλά στελέχη και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας κατά διαστήματα έχουν εκπέμψει ένα μήνυμα που δεν είναι καθαρό. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Μέχρι. Δημόσια νοσοκομεία. Η κατάσταση είναι δραματική. Δεν θέλω να ακούω και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ισχύει ότι υπάρχουν άνθρωποι ή τουλάχιστον θα φτάσει ο καιρός που δεν θα μπορούν να μπουν στις ΜΕΤ και θα πεθαίνουν διασωληνωμένοι στο διάδρομο, σε δωμάτιο που δεν είναι ικανό, που δεν θα έχει προσωπικό δίπλα του, που γνωρίζει πώς πρέπει να συμπεριφερθεί σε διασωληνωμένους ανθρώπους. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο πριν. Και αν όχι ενάμιση χρόνο, 6 μήνες, γιατί ξέρουμε ότι δυστυχώς έρχονται τα δύσκολα. Καλώς ή κακώς αυτό δεν θα μας αφήσει σε Έτσι είναι, δυστυχώς. Άρα χρειαζόμαστε δραστικά μέτρα. Εγώ περιμένω να δω τις επόμενες μέρες. Ενίσχυση του ΕΣΥ και με τον ιδιωτικό τομέα. Να. Επιτάξεις λοιπόν λέτε εσείς περισσότερες επιτάξεις και γιατρών και κλινικών. Επιτάξεις κλινικών. Δομών, όχι μόνο γιατρών. Μάλιστα. Δομών. Mm-hmm. Έχουμε χρόνια νοσήματα που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που αρρωσταίνουν και από άλλους λόγους. Έτσι είναι. Αυτά δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στην άκρη και να κλείνουμε τα μάτια μας. Εδώ δεν υπάρχει, να σας πω και κάτι κύριε Ντόκα, εδώ δεν υπάρχει θέμα αντιπολίτευσης. Και εδώ πρέπει να είμαστε όλοι ξεκάθαροι. Πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις για να σώσουμε την κατάσταση.
Είναι ξεκάθαρο. Και αυτό κάνουμε σαν κίνημα αλλαγής. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο κίνημα αλλαγής. Προεκλογική εσωτερική διαδικασία. 6 υποψήφοι. Εσείς μόλις χθες δηλώσατε τη στήριξή σας. Πείτε μας. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο κατέθεσα και την παραίτησή μου. Έχουμε την διαδικασία των νοσοκομματικών εκλογών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον της πανδημίας. Φροντίζουμε όλοι να διασφαλίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τον τρόπο διεξαγωγής αυτών των εκλογών. Οι υποψήφοι μας είναι όλοι σε όλη τη χώρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, κύριε Ντόκα. Παίρνουμε πολύ σημαντικά μηνύματα από τον κόσμο ότι είμαστε κοντά τους, περιμένουν να ακούσουν από εμάς. Εγώ στεπέθηκα με τον Γιώργο Παπανδρέου, που γιατί? Πιστεύω ότι είναι ένας ενωτικός άνθρωπος, μια συνενετική προσωπικότητα που μπορεί λόγω και της εμπειρίας του στα γεωπολιτικά ζητήματα και στα διεθνή φόρουμ, πια η κατάσταση απαιτεί λύσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για τη χώρα μας, και πρέπει να μπορούμε να συμμετέχουμε και να συνδιαμορφώνουμε το τι ακριβώς γίνεται. Μιλάμε στα Ιωάννινα, τα Δυτικά Βαλκάνια αυτή τη στιγμή περνούν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι στο Συμβούλιο Κορυφής υπεύθυνος για τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να δούμε με προσοχή τι θα γίνει με τους γειτονές μας, γιατί η Ελλάδα πρέπει να είναι παράγοντας σταθερότητας και ισορροπίας. Και θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δει και ζητήματα που αφορούν τον πολίτη. Ακρίβεια, ενεργειακή κρίση, φτώχεια, ισότητα των φύλων που έχουμε γυναικοκτονίες και έχουμε πολλά θέματα που ξαναέρχονται στην επιφάνεια, γι' αυτό και είμαι μαζί του. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η ενότητα είναι το πρώτο και το απαραίτητο μέλημά μας. Έχω ζήσει την κυρία Γεννηματά μέχρι τις τελευταίες τις στιγμές και το άγχος της και η αγωνία της που σας μεταφέρω ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε και να είμαστε όλοι μαζί. Και έτσι θα γίνει. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Πώς ακούτε την κριτική από αντιπάλους του Γιώργου Παπανδρέου σε αυτή τη φάση, που λένε ότι πώς είναι δυνατόν ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει παίξει σε αυτά τα επίπεδα της εξουσίας γυρνάει για κάτι διεκδικώντας κάτι πολύ μικρότερο, γιατί να το κάνει? Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει έπαρση και αλαζονία. Είναι ένας άνθρωπος που δίνει μάχες όπως δίνουμε όλοι μας. Και νομίζω αυτός είναι ο λόγος που θέλει να ξαναπάρει την παράταξη με αίσθημα ευθύνης, σοβαρότητας, ως ένας απλός στρατιώτης, ως ένας βουλευτής, ως ένας πρώην πρωθυπουργός, και να μπορέσει να βοηθήσει να προχωρήσουμε παρακάτω. Το στίχημα είναι πολύ μεγάλο, κύριε Ντόκα, για την δημοκρατική παράταξη. Δεν πρέπει να περάσετε σε νέους. Δεν πρέπει να περάσετε σε νέους ανθρώπους. Βεβαίως, και ο Γιώργος Παπανδρέου θα έχει όλους τους νέους ανθρώπους και τους μεγαλύτερους δίπλα του, αν όλα πάνε καλά και εκλεγεί. Οι νέοι άνθρωποι, πέρα του ότι η νεότητα δεν είναι πάντα θέμα ηλικίας, αυτό που έχουμε αποδείξει, βλέπουμε τον Biden να είναι σχεδόν 80 και να κάνει μια τεράστια ειρηνική ανατροπή στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Δεν το περιμέναμε κανείς από αυτόν να είναι τόσο σοσιαλιστής και σοσιαλδημοκράτης. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω βεβαίως και είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα δέσει τις γενιές μεταξύ τους, θα υπάρχει αυτή η διαγενειακή αλληλεγγύη, γιατί μόνο έτσι προχωράμε μπροστά. Μιλάτε σαν έναν άνθρωπο που με τους φοιτητές και τις φοιτητρίες μου δουλεύουμε πάρα πολύ και πιστεύω πολύ την επόμενη μέρα ότι πρέπει να είναι οι νέοι μπροστά. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θέλει debate. Υπεκφεύγει με διάφορες... Ο Γιώργος Παπανδρέου θέλει debate με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ναι. Με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα έχουν θεματικές, που θα έχουν συγκεκριμένα ζητήματα που θα συζητήσουμε και όχι κάτι το οποίο δεν θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους υποψήφιους να εκφράσουν την άποψή τους. Νομίζω ότι είναι ο καιρός του να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να μιλήσουμε για συγκεκριμένα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες με μεγάλη σοβαρότητα και με μεγάλη, αν θέλετε, αξιοπρέπεια. Υπάρχει ένας φόβος όπως έγινε στη Γαλλία, το θυμάστε φαντάζομαι στις εκλογές που ο Μακρόν, ο κύριος Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας εκλέχθηκε, όπου οι σοσιαλιστές έκαναν debate που δεν ήταν στοχευμένο και δεν πήγε καθόλου καλά. Το ίδιο έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως θυμάστε εδώ, και δεν έλαβε μέρος σε ένα debate που έγινε αντίστοιχα για τις δημοκρατικές εκλογές, διότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θα γίνουν debate, θα γίνει τουλάχιστον ένα debate. Τι εκτίμηση κάνετε, έχοντας καλύτερα την εικόνα? Ότι θα γίνει debate, περιμένουμε και εμείς να δούμε τις εξελίξεις και να δούμε αν υπάρχει, βέβαια, γιατί πάντοτε υπάρχει διάλογος για το πώς μπορούν να διαμορφωθούν συνθήκες κοινής αποδοχής. Πιστεύετε εσείς προσωπικά στα debate? Σε μια εκλογική διαδικασία. Είναι ζήτημα κουλτούρας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω στα debate, όπως πιστεύει και ο Γιώργος Παπανδρέου, και όπως περισσότεροι Έλληνες νομίζω. Έτσι. Αλλά με προϋποθέσεις, με κανόνες, για να βγάλουμε και ένα αποτέλεσμα.
και όχι για να προσπαθήσουμε να ακουστούμε, ξέρετε, πιο έξυπνη ατάκα και πιο χαροπή αντίδραση του ενός ή του άλλου ή της μίας ή της άλλης, που δεν έχουμε δυστυχώς μια υποψήφια γυναίκα, και αυτό είναι κάτι που και η κυρία Γεννηματά και εγώ μας στεναχωρούσε και θα θέλαμε να υπάρχει και μια γυναίκα σε αυτή τη διαδικασία. Όπως διαμορφώνονται οι υποψηφιότητες, εκτιμάτε ότι αμέσως μετά τις κάλπες μπορεί να υπάρξουν φυγόκεντρες τάσεις στο κίνημα αλλαγής? Γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα πάνε καλά. Είναι μια ευκαιρία και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυξάνεται τα ποσοστά σας. Μπορεί να δημιουργηθούν όμως φυγόκεντρες τάσεις αμέσως μετά το αποτέλεσμα, αμέσως μετά την κάλπη? Όχι, κύριε Ντόκα, και το λέω με το χέρι στην καρδιά. Διότι έχουμε όλοι οι άνθρωποι που έχουμε τρέξει στις κομματικές εκλογές και εμείς που είχαμε μείνει κοντά στην εφόφη γεννηματά το προηγούμενο διάστημα, και έχουμε δει ο κόσμος να περιμένει από εμάς πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να προδώσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου για αυτό που είπατε. Ο κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή, υποβολείται στους συμπολίτες μας την ευκαιρία η Δημοκρατική Παράταξη να δυναμώσει. Είμαστε υπεύθυνοι, σοβαροί, και κανείς δεν πρόκειται να κάνει, να αναλάβει το ρίσκο, γιατί πρόκειται για πολύ μεγάλο ρίσκο, να προδώσει την παράταξη. Θα είμαστε όλοι μαζί, παρά τις συμβολίες, γιατί το στοίχημα είναι η σύνθεση. Τα εύκολα είναι ο διχασμός. Και ξέρετε, έχουμε περάσει και πάρα πολλά και πολύ δύσκολα την τελευταία περίοδο. Υπάρχει και η COVID, είναι η πανδημία εδώ. Πόσους περιμένετε στην κάλπη? Τελικά η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν μπορούσε να γίνει σε αυτή τη φάση. Πόσους περιμένετε, με πόσους εσείς προσωπικά θα είστε ικανοποιημένοι? Η πανδημία είναι ένας παράγοντας που πραγματικά εξελίσσεται συνεχώς και βλέπετε πόση δυσκολία υπάρχει και πόσα κρούσματα έχουμε. Ναι. Άρα είναι κάτι που το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Εμείς θα εξεγγίσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, διότι έτσι πρέπει να γίνει. Σωστά. Και έτσι είμαστε και εμείς σοβαροί και υπεύθυνοι απέναντι στους συμπολίτες μας. Έχουμε ήδη 83.000 υπογραφές από τους υποψήφιους. Επομένως, νομίζω ότι ο στόχος των 200.000 που είχαμε ψηφίσει την προηγούμενη φορά, με την παράμετρο πάντα της πανδημίας, το επαναλαμβάνω, είναι ένας εφικτός στόχος. Και βλέποντας με τις περιοδίες πώς αντιδρά ο κόσμος, νομίζω ότι με μεγάλη προσοχή και με γνώση του πώς πρέπει να κινηθούμε, μάσκες, υγειονομικά πρωτόκολλα κτλ., θα φτάσουμε το στόχο αυτό. Μάλιστα. Είπατε πριν, το επαναλάβατε και στη διάρκεια της πορείας, ακριβώς επειδή στηρίζετε τον Γιώργο Παπανδρέου, παραιτηθήκατε από αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής. Αυτό θα συμβεί και πρακτικά τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Έχω ήδη καταθέσει την παραίτηση. Νομίζω ότι πια για να είμαστε όλοι συντεταγμένα και για να μπορούμε να υπερασπιστούμε κάποια πράγματα, οι θεσμικές μας θέσεις οφείλουν να είναι έξω από αυτό. Σωστό. Αυτό σωστή λένε πράξη. Οι αρχές και οι δικές μου, και νομίζω ότι σωστή πρακτική. Σωστή πρακτική, κυρία Δημαδάμα. Έτσι αλλιώς όμως, εγώ θα ήθελα να ξανασυζητήσω μαζί σας. Με ενδιαφέρουν οι απόψεις σας στην πορεία για τις κάλπες, πέρα από την ιδιότητά σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Επιστρέφουμε στην εκδήλωση, επιστρέφουμε στην επέτειο του Πολυτεχνείου και μια εκδήλωση για το Πολυτεχνείο διοργάνωσε η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ χθες.